ως φωτεινός φάρος πνευματικής ζωής επιρρώνας. Και ελπίζω ότι το ιστορικό αυτό σχολείο της πόλης θα εξακολουθήσει να διδάσκει την αλήθεια, να μεταδίδει τη γνώση και τις πανανθρώπινες αξίες της ζωής, που αποτελούν το θεμέλιο ενός συνεκτικού ανθρώπινου βίου. Η εκπαιδευτική μας αυτή δραστηριότητα δίνει το λόγο στα παιδιά και τα καθιστά πρωταγωνιστές, οθώντας τα να ερευνούν, να εργάζονται μεθοδικά, να ακριβολογούν και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Το μαθητικό μας συνέδριο αποδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και τη συνένωση των δυνάμεων για ένα καλό σκοπό. Λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους Ρωμιούς και Ελλαδίτες μαθητές, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Πρικισμένη με πλούσια κληρονομιά, σας δίνεται η δυνατότητα, μαθητές μας, μόνοι σας, μέσα από την έμπρακτη συμμετοχή και τη δημιουργική φαντασία, να εγκαινιάσετε μια παραδειγματική νεανική επικοινωνία. Να βρείτε και μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας τρόπους επικοινωνίας υπερβαίνοντας τοπικούς περιορισμούς. Αγαπητοί μας μαθητές, φωτεινό παράδειγμα δεν αποτελούν μόνο οι γονείς και οι καθηγητές σας. Αποτελεί ιδίως ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Σπύρος Βαρθολομαίος, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται το συνέδριο. Οι αγώνες του για το περιβάλλον, την αγάπη, την ανεκτικότητα και το διάλογο είναι πηγή έμπνευσης και μπορείτε να γίνετε κι εσείς ως νέοι αναμεταδότες αυτών των πανανθρώπινων αξιών. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.